Και πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και για την ανάπλαση της περιοχής εκεί στη Θεοσκέπαστη, τι ακριβώς Είναι θα στην κάτω πάφο, γίνει. είναι στην κάτω πάφο αυτή, ναι, είναι στην κάτω πάφο αυτή η περιοχή. Είναι στην καρδιά της τουριστικής περιοχής. Προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να εξασφαλίσουν και το κονδύλι, αλλά και να ολοκληρώσουν τους σχεδιασμούς. Χθες έπεσαν υπογραφές. Άντε. Είναι της τάξης των συνολικά 5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Έπεσαν υπογραφές χθες τα συμβόλαια. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες και προβλέπει την αντικατάσταση του οδοστρώματος, πλακόστρωτα, θα αναμορφωθούν εκεί διάφοροι τείχοι, υπογειοποίηση καλωδίων, αστικός εξοπλισμός, φωτισμός. Θα αναμορφωθεί ολόκληρη αυτή η περιοχή και θα έρθει να δέσει και στην υπόλοιπη ανάπλαση που είχε γίνει παλαιότερα στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και τον εξυγχρονισμό που επιχειρείται αυτές τις μέρες. Τα τσιμέντα τα φύγανε, τις πλάκες τις φύγανε από εκεί? Όχι, όχι. Θα μείνουν εκεί τα τσιμεντομπλόκλες. Θα μείνουν εκεί όλο το χειμώνα για να δοκιμάσουν εάν θα ανακόψουν τον κυματισμό και την καταστροφή εκεί που είχαμε κάθε φορά που είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Όντως ήταν καταστροφή ή έπεφτε νερό? Όχι, όχι. Προκαλούνται και ζημιές. Σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό. Για να το λες εσύ, εγώ σε πιστεύω. Ναι, μα δεν έχεις και άλλη επιλογή. Έχω, αλλά σε πιστεύω. Λοιπόν, μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα από τους τηλεθεατές. Μου λένε να σου λέω και σένα καλημέρα κάθε φορά. Καλημέρα, λοιπόν, Κώστα μου. Οι τηλεθεατές είναι ευαίσθητοι, με προσέχουν. Σ' αγαπάνε πολύ, όπως και εμείς. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα.